κόσμο. Λέγαμε τόσο καιρό τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, τι θα γίνει με την πρώτη κατοικία. Ακούγαμε διάφορα σενάρια. Ο πύχης, η αλήθεια είναι ότι είχε μπει πολύ χαμηλά, ακόμα και στα 50 με 60 χιλιάρικα, εκεί που ήθελαν οι θεσμοί. Το ταβάνι όμως τελικά πάει στα 250 χιλιάρικα. Αντικειμενική αξία. Για ζευγάρι με τρία παιδιά. Ταβάνι, λέω, πάει στα 250 χιλιάρικα. Αντικειμενική αξία με 130.000 ευρώ το υπολοιπόμενο ποσό του δανείου. Να ρωτήσω κάτι, αντικειμενική ή εμπορική? Αντικειμενική. Ξεκαθαρίστηκε. Πάει αντικειμενική. Νομίζω ότι είναι μια ρύθμιση η οποία προστατεύει σχεδόν το μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων και της πρώτης κατοικίας. Περίπου 85% είναι αυτή η προστασία. Δεύτερον, ότι είναι το βασικό μέρος όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είχαν πάρει δάνεια και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στα μεσαία στρώματα ή τα στρώματα που ήθελαν να έχουν, όπως στην Ελλάδα έχουμε αυτή την αίσθηση, σωστό είναι να έχουμε ένα σπίτι ιδιόκτητο ο καθένας. Είναι και πρωτοτυπία, αλλά και σωστή πρωτοτυπία. Πολύ σωστή πρωτοτυπία, Υπουργέ, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό στην πλειονότητα των πολιτών με την κρίση και τα μνημόνια, ήδη είναι πάρα πολύ άστεγη, δεν ξέρετε τι θα γινόταν. Αλλά υπάρχει άλλο ένα σημείο στις ρυθμίσεις, όπου και τα δάνεια τα οποία ήταν επιχειρηματικά και συνδέονταν με πρώτη κατοικία, μπήκαν και αυτά και προσπαθούν. Και μικροεπιχειρήσει ουσιαστικά να προστατευτούν. Ναι, ξένα που είχε πάρει ένα δάνειο για μια μικρή του επιχείρηση, γι' αυτό μιλάω τώρα, δεν μιλάω για μια μικρή επιχείρηση και είχε βάλει υποθήκη το σπίτι, την πρώτη κατοικία, προστατεύεται, μπαίνουν, σωματώνονται για αυτά. Αυτό συμβαίνει και στα καταναλωτικά, θα μας τα πει σε λίγο Θάνος Τσίρος, αυτό δεν συνέβαινε στον νόμο Κατσέλη, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφορά. Είναι μια νέα παράμετρο. Θα δούμε στην ελπίδα. Για να καλύψει όσο περιδυνατόν περισσότερο, θα δούμε τώρα πώς καλύπτονται. Από την πλευρά του οι τραπεζίτες, μέσα σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το διάλογο που είχαν, θεωρούν ότι όλη αυτή η διαπραγμάτευση, αυτή η νέα συμφωνία καλύπτει και τις δικές τους ανάγκες? Κύριε Μιχελιδάκη, οι τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια γίνανε ανακεφαλοποιήσεις και τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Καλά, το θυμόμαστε, κύριε Ρίγα, πολύ καλά. Δεν το λέω, όχι, το λέω, δεν το λέω για να το ξέρουμε και το γνωρίζουν όλοι. Εμείς στηρίξαμε και το τραπεζικό σύστημα όλη αυτή την περίοδο, τη δύσκολη που υπήρξε. Άρα λοιπόν και τώρα θα έπρεπε και ήταν και, θα έλεγα, υποχρέωση επένδυση στην κοινωνία για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί ένα τραπεζικό σύστημα, αν δεν έχει και δεν συμμετέχει και στο κοινωνικό σύνολο, δεν έχει τη συνεισφορά του, δεν μπορεί να λειτουργήσει το ίδιο. Άρα όφυλαν να έχουν, να προστατεύσουν αυτοί και για τους ανθρώπους, αλλά και για το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία τα κόκκινα δάνεια τα οποία υπάρχουν από τους κακοπληρωτές, να το πω έτσι, μεγάλα δάνεια επιχειρηματικά, και εκεί πρέπει να ξεκινήσουν και οφείλουν να επιταχύνουν την διαδικασία για τον αποπληρωμό τους ή την επίλυσή τους. Γιατί δεν είναι μόνο, εν πάση περιπτώσει, τα δάνεια όλα αυτά που ήταν συνδεμένα και με πρώτη κατοικία ή οτιδήποτε άλλο. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, ότι οφείλουν οι τράπεζες και οφείλουμε και όλοι μας πια, όταν δίνεις ένα δάνειο, να δίνεται και με κάτω από τις εγγυήσεις που υπάρχουν και με την δυνατότητα εξυπηρέτησης. Στο εξής, γιατί, κοιτάξτε, γίνεται όλη συζήτηση για το θέμα της πρώτης κατοικίας των ανθρώπων που πήραν ένα δάνειο, βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, αλλά έχουμε τα εκατομμύρια των δανείων που πήγαν σε κόμματα και δεν μιλάει κανένας εκεί. Δεν λαμβάνει κανένας. Δεν το ανοίγω, γιατί κάνουμε όλη τη συζήτηση. Πήγα τα όλη τη συζήτηση τώρα, έτσι. Αλλά βεβαίως δεν μιλάει κανένας. Κάνουν πως δεν είδαν, πως δεν γνώριζαν και δεν απαντάει και κανένας μετά από αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα πάλι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν όλη η ιστορία της διαπλοκής, της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος και μετά έρχονταν ποιος να το πληρώσει. Ο απλός πολίτης, ο εργαζόμενος, όλοι μας εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτή την δραματική κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να αντιστραφούν πια οι όροι. Από εδώ και πέρα και οφείλουμε να προστατεύσουμε. Και αυτό μπαίνει και μέσα στο Σύνταγμα, θα είπα όλα μαζί, για πολλά θέματα κοινωνικής προστασίας, εν αντιθέσει με το τι η Νέα Δημοκρατία προχώρησε ή ήθελε μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή δεν ήθελε να προστατευτεί τίποτα ό,τι αφορά τα κοινωνικά αγαθά. Σας πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Σας πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι συνδεδεμένα γι' αυτό τα είπα. Είναι όλα τα δίκτυα, είναι συνδεδεμένα. Κυρία Ρίγα, όμως δεν σας πάω με την Νέα Δημοκρατία. Θα σας πάω με το γεγονός ότι 151 με το ζόρι ψηφίστηκε η θρησκευτική ουδετερότητα. Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία. Προφανώς δεν το πίστευαν όλοι.
Ναι. Νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχει πήρε την πλειοψηφία. 145 βουλευτές είναι η κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΝ. Τους 6 βουλευτές που έχουν δηλώσει την στήριξη και στηρίζουν την προσπάθεια. Ωραία, προφανώς. Αν κάποιος αισθάνθηκε έτσι και δεν θεωρούσε ότι ήταν, δεν ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, επέλεξε προφανώς να μην ψηφίσει. Μήπως δεν έχετε καταφέρει να πείσετε τον κόσμο για την αγιότητα της σκεφτικής ουδετερότητας, και το λέω. Γιατί δεν είναι να πιστούν μόνο οι βουλευτές. Εφόσον δεν έχουν πιστεί κάποιοι βουλευτές, δεν θα έχει πιστεί και ο κόσμος για την αναγκαιότητα. Εδώ υπάρχει και είναι, και είναι και από τη μεριά της ελληνικής εκκλησίας. Είναι σαφές αυτό που έχει γίνει και από τη συμφωνία την οποία έχει, με τη συζήτηση που έχει γίνει. Θέλουν να υπάρχει τα του οίκου ο καθένας. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Και δεν πρέπει να συνδέεται η κρατική οντότητα με το θρήσκευμα. Αυτό και διευκολύνει και δημιουργεί καλύτερες δυνατότητες και στους δύο χώρους. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται να απομειώσεις του πραγματική ουσία και το περιεχόμενο όλων αυτών των όποιων αλλαγών και να τους δίνεις άλλο πρόσημο. Νομίζω πάρα εντάξει, πολύ ο διάλογος με την Εκκλησία συνεχίζεται. Βεβαίως. Και έχουν εκφράσει την ανησυχία τους και για το κομμάτι τους. Αυτό τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτου και για άλλα θέματα. Και για τη λειτουργία τη οικογένεια και για το κομμάτι, βέβαια, το μισθολογικό το δικό του. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι στη συζήτηση. Κύριε Μιχαηλιδάκη, εδώ σήμερα που βρισκόμαστε, αυτά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση δρομολογεί μετά από όλα όσα άλλα με την κρίση που τελειώσαμε ενώ τις διαδικασίες των αξιολογήσεων και της εξόδου. Αυτό εννοώ, όχι ότι είναι θετικά όλα ή είναι ιδανικά. Υπήρχαν πράγματα που είναι θεσμικής μορφής και τα οποία η συζήτηση έχει αρχίσει πολλά χρόνια. Το ερώτημα το δικό μου πολλές φορές είναι, και το λέω ευθέως, πώς κόμματα τα οποία συζητούσαν βάζαν αυτά τα θέματα, δηλαδή το Κινάλ, το ΠΑΣΟΚ προηγούμενα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μίλησε για τις ταυτότητες. Θυμηθείτε τι είχε γίνει με τις ταυτότητες τότε. Βεβαίως. Ναι. Άρα και αυτό είναι στο περιεχόμενο μέσα. Γιατί η πίστη. Και εγώ τη σέβομαι απολύτως. Την όποια πίστη. Τη σέβομαι απολύτως. Αυτό λοιπόν είναι θέμα προσωπικό του καθένας και είναι και σωστό αυτό να συμβαίνει. Δεν πρέπει να εμπλέκεται με ό,τι έχει να κάνει με διοικητικούς όρους ή με κρατικούς όρους. Άρα λοιπόν σε μια σημερινή κοινωνία αυτό διευκολύνει πραγματικά. Ο Νίκος όμως έβαλε ένα άλλο θέμα και ουσία της ερώτησης, το πότε κατάλαβα. Από τη μία βεβαίως είχαμε χθες ένα φιάσκο για δύο ώρες γιατί κάποιοι έσπευσαν να κάνουν μια διαρροή. Που δεν επιβεβαιώθηκε και προφανώς δεν είχε και βάση ότι δεν περνούσε το άρθρο 3. Και αυτή δεν είναι μια σοβαρή κατάσταση. Ούτε για το πολιτικό σύστημα που κάνει διαρροές, και εδώ πέρα δεν είναι κριτική, είναι κατάσταση να το πούμε, ούτε για τη δημοσιογραφία που πατάει την μπανανόφλουδα και παραπληροφορεί τον κόσμο. Από την άλλη όμως, ο Νίκος έβαλε ένα θέμα. Όταν κάτι ψηφίζεται με 151 ψήφους, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ευρύτερες ή ευρύτατες συνενέσεις. Γι' αυτό έβαλα και αυτό τους πολίτες. Σημαίνει ότι ενδεχομένως το θέμα το ίδιο μπορεί να το ξαναβρούμε μπροστά μας. Αν όχι αύριο, σε 10 χρόνια. Θα το βρούμε μπροστά μας πώς. Στη Νέα Βουλή ανοίγει συζήτηση. Άρα θα ανοίξει και ένα από τα άρθρα που θα προχωρήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση. Ή δεν θα προχωρήσει. Δεν θα προχωρήσει. Η συζήτηση θα γίνει. Αν ψηφιστεί και πάλι το Μάρτι. Αυτό είναι το θέμα. Θα γίνει λοιπόν η συζήτηση στη Βουλή γιατί είναι από τα άρθρα τα οποία είναι προς αναθεώρηση. Πόσα πέρασαν, μια που το λέτε, είσαστε πρόχειρος σε αυτό, δεν πέρασαν 4-5 από αυτά που προτείνατε, αν δεν κάνω λάθος. Δεν πέρασε το άρθρο για την εκλογή του Προέδρου από την παράγραφη. Η παράγραφη. Μόνο αυτό δεν είχε και δεν είχε τη στήριξη. Αυτό ήταν η παράγραφος 1 του άρθρου που αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Ναι. Όλα τα άλλα περάσανε. Άρα λοιπόν, εμείς ως πρόταση φέραμε στην Ελληνική Βουλή. Άρα λοιπόν, αυτά είναι αναθεωρητά και θα γίνει συζήτηση. Εγώ σας έβαλα πάλι το ερώτημα, όχι εσάς, δημόσια. Κόμματα όπως που συμφωνούσαν σε πολλά από αυτά τα πράγματα. Γιατί σήμερα κάνουν πίσω και μάλιστα είναι μέσα στο πλαίσιο της κουβέντας που είχε γίνει και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή το Κινάλ, δηλαδή και το ΚΚΕ, το οποίο δήλωσε παρόν. Εμένα μου κάνει έκπληξη ότι δεν θέλεις να κάνεις ένα βήμα. Εγώ δεν λέω ότι όλα πάντα είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή με τον ιδανικότερο τρόπο που θα ήθελε ο καθένας. Αλλά όταν πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις, να σας ρωτήσω όταν κάτι, συμφωνούμε Ρίγα, στο βασικό πλαίσιο, παρακολουθήσαμε το προηγούμενο τριήμερο. Για μένα ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Την εικόνα της Βουλής
και τις τοποθετήσεις και τις τάσεις των κομμάτων, είτε της κυβέρνησης ή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε και προχωρώντας προς τα μικρότερα κόμματα, ότι υπήρχαν περισσότερο οι κομματικοί συσχετισμοί, βλέποντας δηλαδή ότι τι θα έχουμε στα χέρια μας μετά τις εκλογές. Κάπως έτσι το αντιληφθήκαμε όσο το παρακολουθούσαμε εκτός πολιτικής. Αλλά και από την άλλη, να ρωτήσω, εάν έπρεπε να δοθεί μια δέσμευση από την αξιωματική αντιπολίτευση, όπως ρώτησε ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Μητσοτάκη, εάν θα προτείνουν τον κύριο Παυλόπουλο. Κύριε Μιχελιδάκη, εμείς αποφασίσαμε το τρίτο μέρος της δουλειάς μας των 4 χρόνων να τελειώσει η προσπάθεια η εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση και από τα μνημόνια. Δύο, τα εθνικά θέματα, κυπριακό, επίλυση του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας πλέον. Και τρίτον, οι θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν, γιατί η κρίση διαμόρφωνε τη δυνατότητα σε αυτό το πεδίο και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και έπρεπε λοιπόν να γίνουν. Όταν λοιπόν έρχεσαι κανείς αυτό και το εντάσσουν, το κοινάλι να λέει όχι, να μην πάρει καμία 180 βουλευτές. Εντάσσουν σε μια πολιτική σκοπιμότητα. Η Νέα Δημοκρατία, ευτελίζοντας την όλη συνταγματική διαδικασία και κάνοντας και λέγοντας ψηφίστε μου τα δικά μου, ψηφίστε τα άλλα για να έχουμε, την επόμενη βουλή. Αυτό είναι μια συναλλαγή. Δεν είναι επί του πεδίου συμφωνούμε ή όχι. Και στα δύο κρίσιμα, αν θέλετε, που πρότεινε το άρθρο 16 και το άρθρο για τα δάση, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε εντάξει. Ναι, εντάξει, δεν είχε εντάξει το άρθρο για τους υπουργούς. Περί ευθύνης υπουργών. Προσέξτε, στα δύο θέματα τα οποία έβαλε ως κορυφαία για αυτήν. Τα ψήφισε όμως. Εγώ λέω άλλο. Ναι. Στα δύο θέματα λοιπόν. Δεν το είχε εντάξει. Δεν τα είχε βάλει ως επίμαχα και ως το πιο σημαντικό. Αυτό λέω, κυρία Μικελιδάκη. Άρα αντιλαμβάνεστε το πώς ο καθένας θέλει. Και εγώ έχω πει και το κλείνω αυτό. Έτσι ως ό,τι αφορά. Μήπως ήταν επειδή συμφωνούσαν έτσι κι αλλιώς εκείνα. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί θα μπορούσε να το εντάξει σαν ο θέμα εκμής, όπως εμείς εντάξαμε τα θέματα εκμής. Ήταν θέμα διαφωνίας αυτά. Πιστεύω ότι δεν θα ήθελε να προχωρήσει αυτό με τον ΑΒ τρόπο. Πολύ είναι αυτό, γιατί είδα και δηλώσεις που κάνανε διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και επιφανείς στελέχη. Άρα λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και το επισημάνω, για να μην ξεφύγουμε, κατά τη γνώμη μου, το πολιτικό πλαίσιο. Και στο Σύνταγμα, το τι πρότεινε ο καθένας αποτυπώνεται η αντίληψη. Το πώς θέλει το κάθε κόμμα και το τι εκφράζει. Να μας δώσετε μερικά σημάδια, γιατί και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει. Από ό,τι εννοώ. Ξέρετε, δώσουμε το πλαίσιο, να δούμε τα συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα παραδείγματα, ώστε να καταλάβουμε. Συνταγματοποίηση απολύτως των δημοσιονομικών. Δηλαδή, ακραίος νεοφιλελευθερισμός. Δηλαδή, στην ουσία. Η πρόταση εννοείται. Ναι, η πρόταση εννοείται. Δύο. Να μην υπάρχει στο Σύνταγμα η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, των εργασιακών, των κοινωνικών αγαθών, να μην υπάρχει για την πρόνοια τίποτα ό,τι αφορά την κοινωνία, να μην υπάρχει μέσα στο Σύνταγμα. Δηλαδή, ό,τι θα υπάρχει μέσα στο Σύνταγμα θα είναι προς όφελος κυρίως της πλευράς την οποία εκφράζει. Άρα, αποτυπώνεται και στις προτάσεις η αντίληψη ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εγώ θα το λέω συνέχεια και δεν έχω πρόβλημα και δεν υπάρχει κανένα. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος ο οποίος μιλάει και έχει, ενώ η Νέα Δημοκρατία, τον νεοφιλελευθερισμό, την δεξιά ακροδεξιά αντίληψη και τη στηρίζει και πανευρωπαϊκά εναντίον των κοινωνικών δικαιωμάτων, εναντίον των εργασιακών, και από εδώ είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Και εδώ πρέπει να πάρουν θέση. Δεν πρέπει να κρύβονται. Να ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο το ανεβάζει η Νέα Δημοκρατία, οπότε πρέπει να υπάρχει και απάντηση. Το άρθρο 16 είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βλέπουμε και ανθρώπους που κάποτε, όταν η Μαριέτα Γιαννάκου το υποστήριζε, βγαίναν στους δρόμους και βγάζαν τον κόσμο στους δρόμους, σήμερα να το υποστηρίζουν, να έχουν κάνει μεταστροφή. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ είστε σταθεροί σε αυτή τη θέση. Να μην ιδρύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από την άλλη, όμως, υπάρχει μια κριτική. Υπάρχει μια κριτική που λέει ότι καμιά σαρανταριά στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας, συν τον κύριο Ζουράρη που στηρίζει, έχουν σπουδάσει σε χώρες όπου υπάρχουν μη ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα ο τρόπος ζωής τους έρχεται σε αντίφαση με αυτά που λένε ότι ιδεολογικά πιστεύουν. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν έχουν καθόλου πτυχίο και αποφασίζουν για το αν κάποιος θα σπουδάζει σε δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απαντηθεί. Πάντως, ο κ. Δημοκρατία λέει ότι αποφασίζουν όλοι είτε με πτυχίο είτε χωρίς πτυχίο. Θα σας διορθώσω. Να βάλω το πλαίσιο όλο. Μην είναι πλαίσιο αυτό. Θα σας διορθώσω, γιατί κάνετε συγκρίσεις οι οποίες δεν έχουν. Το αν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν πρέπει να έχουν. Δηλαδή, το αν σπούδασε κάποιος στο εξωτερικό. Αν σπούδασε κάποιος στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού,
Αυτό δεν έχει καμία σχέση αν θα έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια ή όχι. Ναι, αλλά είναι μια προτίμηση και μια επιλογή που είχαν οι ίδιοι και την οποία αρνούνται. Κυρία να Μιχελιδάκη, πολλοί κόσμοι και πολλοί και όλα τα χρόνια μπορεί να σπουδάσει και δεν κακό να επιλέγει. Mm. Και μάλιστα σε μια Ευρώπη η οποία είναι ανοιχτά τα σύνορα να επιλέγουμε όπως και εδώ έρχονται στα πανεπιστήμια μας. Γιατί δεν το λέτε αυτό. Έρχονται και φοιτητές και από την Ευρώπη. Ναι, αλλά και πόσοι από εμάς φεύγουν. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, ναι. Αλλά να δούμε. Φεύγουν για άλλους λόγους φύγανε. Δεν φύγανε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εγώ είμαι όχι ως ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε αυτή την άποψη χρόνια και την υποστηρίζουμε. Και ως εκπαιδευτικός μπορώ να σας συζητήσουμε και να κάτω τις ημιπέρες. Δεν πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί η γνώση και η έρευνα μόνο μέσα από το Ουνιβερσιτά, μόνο από τις αρχές του πανεπιστημίου, των όρων του πανεπιστημίου, δεν υπάρχει, θα το ξαναπώ, μπορούμε να κάνουμε όσες συζητήσεις θέλετε. Δεν υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, μα κανένα. Ό,τι υπάρχει και αν υπάρχει είναι. Αυτά τα μη ιδιωτικά πανεπιστήμια από τα οποία. Μη κρατικά πανεπιστήμια, ναι. Τα οποία στηρίζονται και έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Τρίτον, και θέλω να το πάρετε υπόψη σας, έρευνα με ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν θα γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Γιατί τι θα κάνει, υπάρχει περίπτωση να φέρει να έρθει κανένας να επενδύσει για έρευνα, ιατρική, πολυτεχνία. Δεν υπάρχει κανένας. Τι θα φτιάξουν οι πανεπιστήμια fast track. Δηλαδή τι, πανεπιστήμιο το οποίο θα δίνει την όποια γνώση γρήγορη, φτηνή και χωρίς έρευνα. Καταλαβαίνετε σε ποιο πεδίο μιλάω, να βγάλουν λεφτά και ποτέ δεν θα είναι αυτό το οποίο θα στηρίξει. Θα στηρίξει πραγματικά και μεταπτυχιακά. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλά μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κυρικά του Πολυτεχνείου, τα οποία είναι μεταπτυχιακά τα οποία δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει. Άρα λοιπόν. Δεν πληρώνει τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα. Όχι, στο Πολυτεχνείο δεν πληρώνει. Σε άλλες σχολές πληρώνεις. Ναι. Πληρώνονται τα μεταπτυχιακά. Και με τις αλλαγές που έγιναν με τον νόμο που πέρασε ο Υπουργός Παιδείας, μπήκαν και εισοδηματικά κριτήρια και μπήκαν και παιδιά τα οποία, αν δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν θα πληρώσουν. Η γνώση λοιπόν δεν είναι επιπληρωμή. Επιμένω και αυτό νομίζω μας τιμάει και είναι διαχρονική αξία. Ερώτηση. Και δεν είναι, η γνώση δεν μπορεί να είναι εμπόδιο. Επειδή πήγαμε λίγο μια ερώτηση. Κάνω μια ερώτηση αυτό. Και δεν υπάρχει πάντως ιδιωτικό πάνω σε αυτό ακριβώς. Αν φέρετε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει αυτή η διάκριση που λέτε. Είναι στα μη κρατικά. Θέλω να σας πω και για να προλάβω κιόλας. Ούτως ή άλλως, εμείς έχουμε τρεις διαφορετικές απόψεις. Εγώ είμαι κατά της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, ο Κώστας είναι υπέρ. Αλλά αυτό είναι κακό. Είναι άλλο πράγμα, θα συζητήσω. Γιατί δεν μπορούμε ως Ελλάδα να χρησιμοποιήσουμε τα πολύ καλά πανεπιστήμια που έχουμε, ώστε να έρχονται να πληρώνουν οι ξένοι για να μπουν μέσα. Έχουμε και αυτή τη στιγμή. Το Πολυτεχνείο μας είναι από τα καλύτερα στον κόσμο. Γιατί να μην πληρώνουν ένα σωρό χρήματα και να έρχονται εδώ πέρα. Για να βγάλουμε και χρήματα εμείς. Γιατί πρέπει να τα παρακολουθούν στη δική μας γλώσσα. Όχι, τελικά στα δικά μας πανεπιστήμια. Είναι άλλο πράγμα να το πανεπιστήμιο είναι δημόσιο. Εγώ δεν είπα για ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Είναι κερδοσκοπικό, κύριε Υπουργέ. Άλλο πράγμα είναι δημόσιο και αν θα πληρώσει κάποιο, θα έρθει από εξωτερικό ή τίποτα άλλο και προσφέρει τη γνώση στους Έλληνες πολίτες με δημόσιο πανεπιστήμιο και είναι ελεγχόμενο από το δημόσιο και κάνει όλα αυτά που κάνει. Και άλλο πράγμα. Και στην Αγγλία, κάπου αλλού μπορεί να πληρώσει κάποιο Έλληνα. Είναι άλλο πράγμα στο δημόσιο. Ο χαρακτήρα του δημόσιου και ο έλεγχο από το δημόσιο. Επειδή είστε και εκπαιδευτικό, σα ρωτάω, γιατί δεν μπορούν να έρχονται ξένοι να πέρασαν πανεπιστήμια. Βεβαίω και μπορούμε να έχουμε. Και να, αυτό είναι και θέμα. Και να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί είναι ένα προϊόν που το έχουμε καλό. Τα πανεπιστήμια τα δικά μα είναι αυτοδίκητα. Είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να το δούνε. Τα ίδια τα πανεπιστήμια. Το μπραντ Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιο και θάλασσα. Το μπραντ Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιο και γνώση. Πανεπιστήμια, κύριε Λασκαράτο, από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Και πρέπει να τα στηρίξουμε. Αυτό λέμε, γιατί αυτό το προϊόν δεν μπορεί να γίνει και εμπορικό προϊόν. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιο πηγαίνει σε μια χώρα και σπουδάζει, δημιουργούνται και δεσμοί. Αυτοί οι δεσμοί έχουν συνέχεια. Γίνονται επισκέψεις, μεταφράζεται και σε τουριστικό προϊόν, μεταφράζεται και σε επιχειρηματικές συνεργασίες, γιατί αποκτάς μια σύνδεση με τον τόπο. Όλο αυτό το πράγμα δηλαδή δίνει μια αξία. Σε βάθος χρόνου. Πάντως, αν θέλετε να σας πω την γενική μου άποψη, εγώ δεν είμαι υπέρ της πληρωμής γενικότερα, γιατί εκείνη σαν να αγοράζει γνώση, σαν να είναι η γνώση να είναι εμπόριο. Και ένα εμπόρευμα. Εγώ δεν θα συμφωνούσα και υπάρχει όμως ακόμα και το φροντιστήριο για να μπει στα πανεπιστήμια, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό λοιπόν, η προσπάθεια που γίνεται και είμαι και υπέρμαχος αυτής, γιατί ήταν και μια δική μου αντίληψη, είναι η ελεύθερη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, η απομείωση όλη αυτή της ιστορίας των 2 δις κάθε χρόνο, κυρία Μιχελιδάκη, για το
Ορίστε να μιλήσω για τι αμυγέ άμυνα και σα έχουμε βάλει στα εκπαιδευτικά. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι εκπαιδευτικό όμω. Όχι μόνο αυτό. Είναι ενιαία. Αυτό που λέει βέβαια ο Κώστας για τα φροντιστήρια, τελικά η παιδεία δεν είναι δωρεάν. Γιατί αν κάποιο θέλει να έχει μια ευκαιρία να μπει στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω ούτε έναν μαθητή που τα έχει καταφέρει χωρί να κάνει φροντιστήριο. Ακούσατε, κύριε Μητσοτάκη, είπα μου ότι εμεί ο στόχο μα είναι να είναι ελεύθερη πρόσβαση. Με αυτό σα είπα. Ότι αυτό το 2 δι το κάθε χρόνο το πρόβλημα που δημιουργείται στα παιδιά σε μια τρυφερή ηλικία τη εφηβείας. Αυτή η μεγάλη πίεση είναι λάθος. Οπωσδήποτε πάντως, πριν πάμε να δώσουμε να μην είναι κάτι αναπάντητο, μας λένε ότι. Μας λέει τηλεθεάτρια ότι στο Oxford University τη ζήτησε αντίθετα για το γιο. Άλλο είπαμε. Όχι, όχι. Είναι πάει από την Ελλάδα. Ότι πληρώνουμε. Ναι, α, δεν καταλάβατε. Όταν πάμε και έξω, πληρώνουμε. Ούτω ή άλλω. Δεν είναι πρόβλημα. Για του άγρου είναι δημοσίο. Για του άγρου είναι δημοσίο. Δεν πληρώνει άγρο. Όχι, θέλω να πάω λίγο. Δεν πληρώνει άγρο, βέβαια. Τίποτε. Όχι. Δεν πληρώνει. Δεν πληρώνει, είναι δημόσια τα πανεπιστήμια και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Όλα τα πανεπιστήμια. Πληρώνει όμως μια μικρή. Κάποια λίγα δίδακτρα. Σας το λέω γιατί και το έχω περάσει και μην το λέτε, ξέρω. Μην λέτε όσοι φεύγουμε από άλλη όχι χώρα από και εμείς. Πάμε. Όχι εμείς. Οι μεγάλοι. Οι πολίτες. Ναι. Ερώτηση λίγο επειδή συζητήθηκε. Και είναι δημόσιο το πανεπιστήμιο. Μισό λεπτό. Δεν είναι ιδιωτικό. Γιατί προσέξτε, η πληρωμή δεν έχει να κάνει μόνο. Δηλαδή η συζήτηση δεν γίνεται αν θα πληρώσεις. Το θέμα είναι ποιος έχει τον έλεγχο. Το πανεπιστήμιο και από πού καθορίζεται. Άλλο πράγμα από επιχειρηματία, δεν έχω τίποτα με το επιχειρηματικό, αλλά στη γνώση έχω πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επειδή έγινε κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες, πέρασε αυτό το οποίο λέμε να αποσυνδέεται η εκλογή του από τις εκλογές. Δεν πέρασε αυτή η παράμετρος ότι στο τέλος μπορεί να πάει στο τέλος μιας διαδικασίας να δώσει την εντολή ο λαός δια της ψήφου του. Έχουμε μπει όμως στα ονόματα. Είμαστε ένα βήμα παραπέρα. Η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε ότι μπορεί να προτείνει τον κύριο Βενιζέλο ή τον κύριο Σιμίτη. Έγινε όμως μια αναφορά χθες και εδώ από τον βουλευτή της, τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος δεν αρνήθηκε πιθανότητα, φάνηκε θετικός τέλος πάντων ή όχι αρνητικός στο ενδεχόμενο και ένας τεχνοκράτης να αναλάβει πόστο και αρμοδιότητες ως ανώτατος πολιτικός παράγοντας, έκανε και μια τέτοια αναφορά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Τζανακόπουλος σε τεχνοκράτη. Ποιους έχετε στο μυαλό σας, τεχνοκράτες που μπορεί να προταθούν από τα άλλα κόμματα σε λίγους μήνες από τώρα? Δεν είμαστε πολύ μακριά. Εγώ δεν έχω κανένα όνομα στο μυαλό μου και ούτε έχουμε. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, και είναι και λάθος να συζητάμε, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, εγώ επιμένω ότι πρέπει να είναι η πρόταση και για την επόμενη περίοδο, όπως, γιατί είναι πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, τιμά με την παρουσία του τη χώρα μας, βοήθησε εξαιρετικά στη δύσκολη περίοδο τον ελληνικό λαό, την κυβέρνηση τον ελληνικό λαό, με την παρουσία του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εμείς γι' αυτό είπαμε ότι μπορούν και πρέπει να ανανεωθεί για δεύτερη θητεία η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και ναι. Δεν είναι και σωστό, γι' αυτό ναι. Δεν είναι και σωστό ναι. να αρχίζει η ονοματολογία και ως προς το πρόσωπο και ως προς το θεσμό. Γι' αυτό εμείς είπαμε ξεκάθαρα, καθαρά. Πάντως ξέρετε κάτι, κάθε κόμμα, η κυβέρνηση και τα άλλα δύο ας πούμε, η αξιωματική ανταπολίτευση και το κοινάλ, έχουν μια άλλη στάση. Εσείς λέτε, όπως άκουσα και τον κύριο Τζανακόπουλο νομίζω, ή τέλος πάντων σε λέγεται της κυβέρνησής σας, ότι το κοινάλ συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία. Το κοινάλ από την άλλη, διαβάζω ένα tweet χθες του κυρίου Μαλέλη, ο οποίος λέει ότι ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζονται χέρι-χέρι για τον Παυλόπουλο, ενώ εμείς θα τους το χαλάσουμε, θα τους χαλάσουμε τη σούπα και η πρότασή μας θα είναι από το προοδευτικό κέντρο αριστερό. Και είναι η ώρα, και είναι η ώρα να υπάρξει πρόεδρος, το συνεχίζει. Ναι, και είναι ναι. Η ώρα να υπάρξει πρόεδρος από την κεντροαριστερά. Εγώ ειλικρινά βγαίνω από αυτό απολύτως, γιατί ο θεσμός είναι πολύ συγκεκριμένος και όταν υπηρετείτε να συνοηθούμε ότι υπηρετεί με σωστό τρόπο. Μπορεί να είναι, βεβαίως και να είναι, πρέπει να είναι και από την αριστερά πρόεδρος, που εμείς είμαστε, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το. Γιατί ήταν αποκλεισμένη η αριστερά. Από την μεριά της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει το συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να γίνει το πιο υπηρετείτε. Γιατί πρέπει να έχει ιδεολογικό πρόσημο πρόεδρο. Συγγνώμη που σας το λέω κιόλας, αλλά όταν ο κύριος. Δεν το βάζω εγώ, κύριε Λασκαράτο. Δεν το βάζω εγώ το ιδεολογικό. Δημιουργώντας έκπληξη πράγματι. Αλλά τώρα, ας πούμε, περάσατε μια τετραετία στην εξουσία και είδατε ότι. Ένας πρόεδρος που δεν προέρχεται από την αριστερά ήταν πάρα πολύ καλός. Το παραδέχονται όλοι. Άρα. Συμφωνούμε. Εμείς το πρόσημο. Είναι μια δεξιά κυβέρνηση να πάει από την αριστερά. Είναι μια αριστερή να πάει από την κεντροδεξιά. Ξέρετε γιατί μπαίνει το πρόσημο. Γιατί μέχρι σήμερα κανείς
Κανένα από τα κυβερνώντα κόμματα δεν πρότεινε ποτέ ένα πρόεδρο, γιατί δεν υπήρχαν ικανοί άνθρωποι από μια άλλη πολιτική αντίληψη. Δεν το βάζω εγώ. Ναι. Έμπαινε εκ των πραγμάτων, έχει μπει αυτό. Πάμε λίγο στα δικά σας. Κάναμε πράξη αυτό που είπατε. Κύριε Ρίγα, μια που σας έχουμε, μπορεί βέβαια η επικαιρότητα τα τελευταία, τα πολύ πολύ φρέσκα, να μας οδήγησαν αλλού στη συζήτηση. Αλλά φρέσκο είναι και, και η συνάντηση που είχε ο κύριος Αποστολάκης, ο νέος υπουργός Άμυνας, με τον Χουλουσία Καρ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την ώρα μάλιστα που η Τουρκία ετοιμάζει αυτή την πολύ μεγάλη, όπως τη διαφημίζει και την προπαγανδίζει, γαλάζια πατρίδα άσκηση, που είναι και στο Αιγαίο ένα μέρος αυτής, έτσι, και δίνει μάλιστα και πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια σε αυτό. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό? Απ' τη μία κάνουμε το διάλογο με τον ΑΚΑΡ και υπάρχει και η ιδιαίτερη προσωπική σχέση με το δικό μας Υπουργό Άμυνας, αλλά από την άλλη αυτή το χαβά τους. Τι είναι αυτό? Είναι κυρία Μιχελιδάκη, πάντα γίνονται. Οι ασκήσεις πάντα γίνονται. Το θέμα είναι να υπάρχει μια απόλυτη συνεννόηση και να μπορούμε να, όταν γίνονται αυτές οι ασκήσεις, να μην δημιουργούν τα όποια προβλήματα η μία χώρα στην άλλη. Ναι, αλλά αυτοί όμως τώρα, συγγνώμη, μας κάνουν επίδειξη της πολεμικής τους μηχανής, την οποία, όπως λένε και διαφημίζουν συνέχεια, βγαίνουν κλιπάκια και καινούργια αεροπλανοφόρα για το πόσο μπορεί να καλύπτει η δικιά τους βιομηχανία τις ανάγκες τους πλέον και αυτά. Δηλαδή, δείχνουν μια. Θέλουν να βγάλουν προς τα έξω μια εικόνα του ότι εδώ είμαστε εμείς πάρα πολύ ισχυρή δύναμη. Ωραία. Αυτή είναι η εικόνα. Ή πολλές φορές είναι και ρητορική που έχουν, ή και πρακτικές κάποιες φορές που εντείνουν την ένταση και εντείνουν και την κατάσταση και δημιουργείται μια μεγάλη ένταση. Αν το δεις μόνο αυτό, θα πρέπει λοιπόν και εσύ να αντιδράσεις ενδεχομένως με άλλους τρόπους ή να μπαίνεις σε μια αντίληψη αυτής της μορφής. Τι έχουμε, και αυτή και η συνάντηση βοήθησε πάρα πολύ του Υπουργού Άμυνας, του κ. Αποστολάκη και του Χουλουσού ΑΚΑΡ, γιατί ήταν και οι δύο, ήταν αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, άρα έχουν μια μεγάλη διαχρονική σχέση, υπηρετώντας ο καθένας τις ένοπλες δυνάμεις, άρα υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Τι θέλουμε εμείς όμως, με τη στάση της Ελλάδας, η οποία έχει, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήρως αποτρεπτική δυνατότητα, αλλά η ειρηνική στάση, αυτό είναι το δόγμα, έχουμε καταφέρει σε κρίσιμη περίοδο, πάρτε το υπόψη σας όλοι οι δημοσιογράφοι και όλος ο ελληνικός λαός, σε κρίσιμη περίοδο για την χώρα μας, ουσιαστικά ήταν σε πτώχευση, με οικονομικά τεράστια προβλήματα, καταφέραμε και με το προσφυγικό, καταφέραμε να έχουμε στην περιοχή να παραμείνει με ειρήνη, σταθερότητα και πυλώνας εμείς. Και ταυτόχρονα πολλά πράγματα που δεν φαίνονται είναι ότι διαμορφώναμε και σχέσεις άλλων λαών που είχαν είτε αντιθέσεις, είτε οικονομικές διαφορές, οικονομικές αντιθέσεις ή γεωστρατηγικές, να έρχονται σε επικοινωνία που διαχρονικά δεν την είχαν. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό κάνουμε και με την Τουρκία. Ναι, και αυτό είναι λογικό ότι με τον γείτονα πρέπει να μιλάμε, είναι ξεκάθαρο. Και όσο πιο πολύ φωνάζει, τόσο πιο πολύ πρέπει να μιλάμε, μπας και κοπάσουν λίγο φωνές. Από την άλλη όμως, βλέπουμε μια προκλητικότητα. Έχουν κοινές δηλώσεις ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ερντογάν, Ναύτεξ. Έχουν συνάντηση οι δύο Υπουργοί Άμυνας, βγάζουν πάλι Ναύτεξ. Και το άλλο, γιατί το έβαλε η Μάριον, γαλάζιες πατρίδες, η άσκηση. Ποιες είναι αυτές οι γαλάζιες πατρίδες? Το χρώμα της θάλασσας. Είναι το δόγμα λοιπόν, τους αυτό. Και το λέω έτσι με ένα. Γίνεται στο Αιγαίο. Εντάξει, στο χώρο τον οποίο. Και στο Αιγαίο, ναι. Στο χώρο και Μαύρη Θάλασσα και Ανατολική Μεσόγειο. Το χρώμα της θάλασσας. Λοιπόν, άρα γίνεται στο χώρο τον οποίο με τις διεθνείς βάσεις μπορούν, δικαιούνται όπως υπάρχουν να γίνει. Από εκεί πέρα σας εξήγησα ότι εμείς μην μπαίνουμε σε μια αντίληψη το τι κάνουν ή πώς λειτουργούν. Τι θέλουμε, την ειρήνη να υπερασπίσουμε στην περιοχή, την ελληνική συνύπαρξη. Την δυνατότητα ανάπτυξης και των δύο λαών. Αυτό είναι πολύ βασικό. Να το συνδέσουμε λίγο, κύριε Ρίγα, και με τα τελευταία και με την Κυπριακή ΑΟΣ και με το αυτό που παρακολουθούμε και σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινώσουν συντόμως ότι είναι πολύ μεγάλο το κοίτασμα αυτό το οποίο βρέθηκε στο οικόπεδο 10. Γιατί και οι Τούρκοι όλα αυτά. Βάζουν μπροστά τις γαλάζιες πατρίδες, αλλά από πίσω είναι και πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει τέτοιο κοίτασμα το οποίο το αποτιμούν, δεν ξέρω πόσα δις και που θα βγάλει την Κύπρο και θα έχει μια την Ελβετία, λέει, της Μεσογείου, κάπως έτσι την χαρακτηρίζουν τώρα, ίσως πρώιμα, αλλά θα το δούμε. Εκεί τι γίνεται τώρα? Είναι διεκδικήσεις. Δεν έχω καταλάβει τι εννοείται διεκδικήσεις. Εκεί διεκδικήσεις των Τούρκων. Λεπτό, υπάρχει στο εκεί, κομμάτι υπάρχει αυτό. Εκεί. Συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεσμεύονται από διεθνείς συμβάσεις και ταυτόχρονα δικαίωμα του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς αυτό το υπερασπιζόμαστε. Τελεία.
Άρα λοιπόν, το αν έχει ή δεν έχει το κοίτασμα, πόσο μεγάλο είναι, πόσο μικρό είναι, πόσο δυνατότητες οικονομικές θα δίνει, εγώ δεν τον μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό είναι θέμα εμπορικό. Από εκεί και πέρα, τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα υπερασπιστούν και που απορρέουν και από τις διεθνείς συμβάσεις. Τελεία. Μάλιστα. Να πάω και εγώ και χθες. Είχαμε πολιτική γραμματεία. Είχαμε χθες. Πριν πας πολιτική γραμματεία που είναι κομματικό νομοσχέδιο, τροπολογία. Είναι κομματικό. Που είχε φέρει ο κύριος Καμένος, είχε φύγει η Νέα Δημοκρατία. Θα ξανάρθει, θα είναι το ίδιο το περιεχόμενο. Θα είναι διαφοροποιημένο. Για F16. Η αναβάθμιση των F-16 έχει ψηφιστεί, θα προχωρήσει. Το ότι απορρέει και από την σύμβαση αυτή θα τα δούμε. Όπως ακριβώς το είχε αφήσει ο κύριος Καμένος ή θα έχουμε αλλαγές. Θα είναι με πλήρη διαφάνεια όλα όσα προβλέπονται μέσα αυτή. Με πλήρη διαφάνεια. Με πλήρη διαφάνεια. Υπάρχει ήδη συμφωνία αυτή. Υπάρχει συμφωνία αυτή. Είναι με πλήρη διαφάνεια, θα γίνει ό,τι αφορά τα ζητήματα της εμπλοκής, εν πάση περιπτώσει, που απορρέουν από τη σύμβαση για την. Θα υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, αυτό είναι το ερώτημα. Όταν είμαστε έτοιμοι και προχωρήσουμε, θα έχετε εικόνα. Επισημαίνω όμως πλήρη διαφάνεια για ό,τι αφορά αυτά τα χρήματα που η Lockheed Martin συμβάλλει στην αναβάθμιση και τη ΕΑΒ και των υποδομών. Ερώτηση. Πολιτική γραμματεία. Έβαλε σε προτάσει από εκεί, συζήτησε για τι εκλογέ. Ήταν η συζήτηση, ήταν για το θέμα των. Όχι των ευρωεκλογών. Μόνο αυτό το θέμα ήταν. Μόνο ευρωεκλογέ. Μόνο ευρωεκλογέ. Και συνεργασία με την κεντροαριστερά. Και το προοδευτικό μέτωπο, το οποίο επιταχύνεται. Γιατί είναι αυτή η άποψη που είχα και ως γραμματέας του κόμματος. Και 3,5-4 χρόνια ήταν η αποφάση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή η διαμόρφωση ενός μετώπου το οποίο. Προοδευτικού, το οποίο έχει αυτά τα χαριστικά που είπα και νωρίτερα, απέναντι σε αυτό το μέτωπο της ακροδεξιάς, απέναντι στα κοινωνικά δικαιώματα, απέναντι στον χώρο της εργασίας. Τέλη του μήνα, αρχές του άλλου, θα δούμε το Ευρωψηφοδέλτιο. Θα σχηματοποιηθεί κάπως αυτό. Το Ευρωψηφοδέλτιο θα είναι η Κεντρική Επιτροπή, όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα το ανακοινώσουμε. Εγώ άλλο ρωτάω. Πριν τις εκλογές, πριν τις ευρωεκλογές, θα σχηματοποιηθεί αυτό. Η συνύπαρξη των προοδευτικών δυνάμεων. Θα υπάρξει κάτι, γιατί δεν βλέπω πολλές πλευρές. Εσείς πήγατε στην κορυφή. Ενώ σε πολιτικούς σχηματισμούς. Σε πολιτικούς σχηματισμούς, όχι. Θα σας πω τι εννοώ. Το προοδευτικό μέτωπο είναι όλος ο κόσμος και εκεί θα χρειαστεί η κορυφή να πάρει θέση. Και εκεί θα φανεί. Αν εντάσσονται σε ένα τέτοιο μέτωπο. Άρα λοιπόν, κύριε Μετζάνη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλος ο κόσμος αυτός που έζησε όλη αυτή την περιπέτεια δεν θέλει και πιστεύω ότι δεν θέλει να επανέλθουν πράγματα τα οποία θα είναι δυσάρεστα για την ελληνική κοινωνία. Και αυτό το μέτωπο θα διαμορφωθεί γιατί είμαστε, ξαναλέω, άλλος κόσμος και είναι ένα μέτωπο και στην Ευρώπη. Απέναντι στην ακροδεξιά και στη δεξιά. Γιατί αυτό το μέτωπο διαμορφώνεται και στην Ελλάδα. Και η Νέα Δημοκρατία με τη στάση της διευκολύνει εν πάση περιπτώσει ρίχνει μέσα στο παιχνίδι και στο πεδίο της συζήτησης διευκολύνει την ακροδεξιά. Προλαβαίνει να κάνει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τη βράβευση στο Μόναχο, πριν, όπως έγραψαν χθες όλοι οι ιστότοποι. Σήμερα μεταβαίνει, τώρα πάει. Μα γι' αυτό το λέω, ρωτάω. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού και δεν είναι θέμα προνομίου. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος έχει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία της κυβέρνησης και νομίζω ότι όταν θα είναι η ώρα αυτό θα το κάνει και θα είναι και με τον καλύτερο τρόπο για ενδεχόμενη καλύτερη λειτουργία, επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Κύριε Ρήγα, δεν προλαβαίνουμε για άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ.